Κατερίνα, πολύ. Πολύ. Λέβη, θέλω να πω κάτι μου βγαίνει, αλλά είναι λίγο ξινό αυτό που θα πω. Έλα, σοβαρά. Θα ήθελα πάρα πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω την Ελένη Φουρέιρα να πηγαίνει στη Eurovision με τη γειτονική μας χώρα, με τη σημαία της, κανονικά και όχι με την έλεγχη. Γιατί το λες αυτό? Γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να πάει με τα δικά της χρώματα κανονικά και να αφήσουμε όπως τώρα πάει η Ντέμι, ας πούμε, γιατί να πήγαινε η Φουρέιρα. Εγώ θα ήθελα να πάει η Ντέμι όπως πάει. Γιατί η Φουρέιρα τι είναι? Η Φουρέιρα τι? Ελληνίδα είναι. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι Ελληνίδα. Έχεις δει το διαβατήριο της? Όχι, το είπε η ίδια. Η ίδια την είπε, παιδιά. Από τι σπάνιες είναι στην Ελλάδα και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, συγγνώμη, μητρικό γάλα στην Ελλάδα. Εσύ, να σου πω κάτι. Εγώ σε θεωρώ και πολύ gentleman και πολύ ωραίο τύπο. Τώρα αυτό είναι λίγο χτύπημα κάτω από τη μέση. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που σου ταιριάζει. Εγώ θέλω πάρα πολύ. Όχι, κοίταξε με τη μουσική, εγώ δεν αστείω. Να μου πει ότι η Φουρέιρα που την ήξερε δεν είναι η Φουρέιρα που βλέπουμε, ότι κάτι σε ενοχλεί, να το καταλάβω. Τώρα αυτό τι σχέση έχει? Εγώ θέλω όταν βλέπω την ελληνική σημαία να πηγαίνει σωστά. Έτσι δεν θέλω να την υπηρετήσει άλλος άνθρωπος. Εγώ θέλω να έχουμε τόσους Έλληνες. Θέλω να πάω την υπηρετήσει. Ελληνίδα είναι, Θοδωρή μου. Ελληνίδα. Δεν είναι κακό, παιδιά. Δεν είναι κακό. Είναι άτομο, Ρακιτζή. Δεν είναι καθόλου άτομο. Δεν είναι δίκαιο, Θοδωρή. Τώρα αλλιώς πάντως είναι που θα δω την Ντέμι, ας πούμε, και το ευχαριστώ και ας πάω να πούμε στην κορυφή ή ας πάω στον πάτο. Έτσι, δικό μας παιδί, το είναι μια performer εξαιρετική. Μπορεί να μην σου αρέσει. Μπορεί να μην σου αρέσει. Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή αυτό είναι υποκριτικό. Είναι υποκριτικό. Είναι υποκριτικό. Και θα σου το αποδείξω αμέσως τώρα. Είναι υποκριτικό. Διότι με την ίδια λογική, αγάπη μου, δεν έπρεπε να στηρίξει, ας πούμε, την Καλομήρα που έχει αμερικάνικο διαβατήριο. Είναι Ελληνίδα, Ελληνίδα. Α, γιατί? Από τη Σπάρτα. Μητρικό γάλα στην Αμερική. Με συγχωρεί πάρα πολύ. Και ακόμα καλά, καλά ελληνικά δεν μιλάει. Μιλάει ελληνικά, αγάπη μου. Δεν παίζει ρόλο, είναι Ελληνίδα. Δεν είναι Ελληνίδα. Είναι Ελληνίδα. Θα δαλυμώ. Δεν ήταν. Εντάξει, παιδιά, σα είπα εγώ ότι είναι λίγο πικρό αυτό. Όχι, όχι. Αλλά είναι η άποψή μου. Είναι άδικο και άδικο. Είναι πολύ άδικο. Στην Eurovision πάμε για το πρώτο. Ξέρει, δεν μου αρέσει η φωνή τη φωνή. Όχι, δεν έχει φωνή. Άρα εγώ τη θαυμάζω πάρα πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ να τη δω και μάλιστα να πάει και να πάρει και την πρώτη θέση. Και είναι και πολύ καλή performance. Συγγνώμη τώρα, θα πάρει και ο κόσμο που στάζει να πάει στην πρώτη θέση. Κανονικά. Η χώρα τη είναι η Ελλάδα. Μην τα λέτε, ρε παιδιά. Δηλαδή, η Νάτα Μόσχουρη που είχε πάει μάλλον χώρα και έφερε την πρώτη θέση. Για ποιο λόγο δεν είναι αυτό? Η Βίκυ Λέανδρος. Η Βίκυ Λέανδρος είναι Ελληνίδα, Ελληνίδα, Ελληνίδα. Και η Νάνα Μουσκουρή Ελληνίδα είναι. Και άμα καλά καλά ξεχάσει και τα ελληνικά. Η Βίκυ Λέανδρος έκανε καριέρα εδώ στην δεκαετία 70. Η Έλληνα Παπαρίζου που μεγάλωσε στη Σουηδία. Επειδή είσαστε έτοιμοι. Είναι η ώρα της κρίσης τώρα. 2 και 4 την παθαίνετε οι δυο σας. Ναι, αλλά και ξεκίνησε το μαραθώνιο όμως. Όχι, όχι, παιδιά, να μην παίζουμε για τέτοια θέματα. Όχι, 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 όχι. Δεν το υιοθετεί η εκπομπή, δεν το υιοθετεί και ο Ρακιτζής. Δεν μίλησε καν ο Ρακιτζής. Νομίζω ότι είναι. Μίλησε ο Έχει δαιμονιστεί ο Ρακιτζής. Όχι, όχι, όχι. Θα ζητήσουμε ένα παπάγι εξορκισμό τώρα γιατί κάτι έχει συμβεί στο Θοδωρή. Δεν είναι ο Θοδωρή ο δικό μα. Όχι, πέρα πίσω ότι τον έκανε στο Θοδωρή, τι τον έκανε. Να σου πω, την έχουμε κάνει χειρότερη από εμάς. Έχω να το καταγγείλω αυτό. Χειρότερη από εμάς. Φοβάμαι ότι δημιουργήσαμε ένα τέρας. Όχι, όχι, είναι, το, είναι, είναι λοιπόν, η απόλυτη ηρεμία. Έχετε κάτι άλλο να τσακωθείτε ωραία, για ωραίο λόγο να τσακωθείτε. Δηλαδή, αυτό ήταν δεν θέλω να τσακωθώ για πιπίλα. Όχι, έχω να τσακωθώ μαζί του, γιατί δεν μπορεί να δίνει Όσκαρ στον εαυτό του. Δεν έχει το χρυσό, κάτι τωρινό δεν έχει. Είναι Πέμπτη. Δεν παίζει ρόλο. Κορόιδεψε τον που κάθε μέρα δεν πρέπει να σε ενοχλεί αυτό. Όχι, δεν πρέπει να. Δεν πρέπει να. Έξαλλη διαφημίσει τώρα! Έξαλλη διαφημίσει τώρα! Παιδιά. Και να σου πω, έτσι γυμνάζεται αυτό! Έτσι γυμνάζεται ο Ιταλός! Είδα πώς γυμνάζεται! Είδα πώς γυμνάζεται ο περίεργος! Αυτά είναι τα πέρσα, διαφημίσει τώρα! Διαφημίσει τώρα!